Συντρόφισσες και σύντροφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, λέμε καθαρά, σταράτα, κοιτάζοντας το λαό στα μάτια. ΚΚΕ ισχυρό, η ελπίδα είναι εδώ. Η ελπίδα είναι στους καθημερινούς αγώνες του λαού μας, κόντρα στην αντιλαϊκή κυβέρνηση που έρχεται. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι δυνατή να υλοποιήσει το αντιλαϊκό της έργο, όσο απέναντί της έχει ένα οργανωμένο λαϊκό κίνημα, όσο απέναντί της έχει ένα ισχυρό ΚΚΕ με το λαό οργανωμένο και αποφασισμένο. Και αυτή είναι η μεγάλη προσφορά του κόμματός μας, γιατί το κόμμα μας ήταν, είναι και θα είναι στην πρώτη γραμμή για το δίκαιο του λαού μας. Πιάνουμε λοιπόν το νήμα μέσα από αυτή τη διαρκή δράση και τους αγώνες και επιδιώκουμε να συναντηθούμε και εκλογικά με έναν κόσμο που αισθάνεται ότι οι ανάγκες του δεν χωράνε στο σύστημα της κερδοφορίας των λίγων, της ανεργίας, της ακρίβειας, της ενεργειακής φτώχειας, των βάουτσερ, των πας, του παραλιάσματος της ζωής και της μόρφωσης των παιδιών μας, της αποξύλωσης δημόσιας και δωρεάν υγείας. Έχουμε χρέος να συναντηθούμε πολιτικά και μέσα στο κίνημα με όλο τον κόσμο που βλέπει ότι ενώ υπάρχουν οι προϋποθέσεις η ζωή μας να γίνει καλύτερη, αυτό δεν γίνεται γιατί οι ανάγκες του λαού συμπιέζονται από την ανάγκη της κερδοφορίας των λίγων. Έχουμε χρέος να βαθύνουμε την πολιτική μας επιρροή με έναν κόσμο που όλα τα προηγούμενα χρόνια έτρεφε ελπίδες ότι μια καλύτερη διαχείριση στο σημερινό πολιτικό και οικονομικό σύστημα μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των πολλών. Αλλά τελικά επιβεβαιώνεται για πολλοστή φορά ότι αυτό το σύστημα δεν ρετουσάρεται, αλλά μόνο ανατρέπεται, αν θέλουμε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των πολλών. Έχουμε χρέος να ενισχύσουμε την κοινή δράση μέσα στο κίνημα, με έναν κόσμο που μπορεί να έχει απαγοητευτεί, να έχει κουραστεί, να έχει αποστρατευτεί και πολλές φορές κάτω από το βάρος των προβλημάτων να αισθάνεται ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Έχουμε χρέος επίσης να απλώσουμε το χέρι σε όποιον δοκιμάζεται, να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη και να διαμορφώσουμε όρους μαχητικοποίησης όλων όσων ψάχνουν στήριγμα για να σηκώσουν το κεφάλι κάτω από το βάρος των προβλημάτων. Και λέμε καθαρά ότι το ΚΚΕ και οι δυνάμεις του όχι απλά είναι εδώ, αλλά είναι μπροστά σε αυτή την οργάνωση της δράσης του λαού μας για να διαμορφωθούν πραγματικοί όροι αντεπίθεσης, για να αναδειχθούν οι πραγματικές λαϊκές ανάγκες. Σε αυτή τη διαδρομή καλούμε το λαό να συμπορευτεί με το ΚΚΕ. Καλούμε σε συμπόρευση με την οργανωμένη δύναμη που δεν τα δίπλωσε ποτέ, δεν συμβιβάστηκε, δεν υποτάχθηκε σε σειρήνες κυβερνησιμότητας ενός σάπιου αστικού πολιτικού συστήματος που δεν φοβήθηκε την καταστολή ακόμα και σε συνθήκες απαγόρευσης των διαδηλώσεων. Αυτή η απολύτως κατανοητή αγωνία που έρχεται από πολύ κόσμο σήμερα ότι κάτι πρέπει να γίνει, εμείς λέμε ότι όταν γίνεται πραγματικότητα έχει τη σφραγίδα των αγώνων και εκεί ξέρετε ότι είναι μπροστάριδες οι κομμουνιστές και δεν έχει χαριστεί τίποτα από καμία κυβέρνηση και από κανένα δίθεν σωτήρα. Όποτε ο λαός κέρδισε κάτι, το έκανε στηριγμένο στη δική του δύναμη, στην οργάνωση, στον αγώνα του, με το κόμμα μας να είναι πάντα μπροστά, όταν έγραψε ο ίδιος το δικό του σενάριο για τις δικές του ανάγκες. Πραγματικά, τα λεκουάλε στη Βουλή, νουδού ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για τις ανάγκες του κεφαλαίου, τα λεκουάλε και στην Κοκκινιά και στους Δήμους γενικά. Αυτοί που ζητούν ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, αυτή η μούφα κοκορομαχία νουδού ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, πραγματικά στην πόλη μας, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Νίκαιας, έχει έκφραση αγάπης, τσάι και συμπάθειας, αφού συνδιοικούν απλά γιατί έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα και τις λαϊκές ανάγκες απέναντι. Από κοινού μοιράζονται αντιδημαρχίες και πόστα, τοπικά στελέχη της νουδού, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Όλοι μαζί ψηφίζουν αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς, τεχνικά προγράμματα, αυξάνουν την ανταποδοτικότητα στις υπηρεσίες του Δήμου, ξεπουλάνε τις ελεύθερους χώρους της Κοκκινιάς, διαγράφουν χρέη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και χαρατσώνουν το λαό. Αλλά τσιμουδιά, για παράδειγμα, για την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση του Δήμου ή των σχολείων, που φέρει φαρδιά πλατιά τη σφραγίδα των κομμάτων τους. Συναγωνιστές και σύντροφοι, οργανώνουμε τη δράση μας με άξονα τις ανάγκες του λαού μας. Και το σύνθημα «Ο λαός της πόλης στο προσκήνιο», εμείς λέμε ότι από σύνθημα γίνεται καθημερινά πράξη. Μέσα από μια πλατιά συμπόρευση με δυνάμεις που πραγματικά δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Δυναμώνουμε το μέτωπο της συμπόρευσης με το ΚΚΕ σε κάθε εκλογική μάχη. Παίρνουμε όλη θέση μάχης και αλλάζουμε τους συσχετισμούς υπέρ του λαού. Και στην Κοκκινιά το έχουμε αποδείξει, ότι όταν ο λαός το αποφασίσει, πραγματικά μπορεί. Κανείς δεν είναι ανίκητος και ειδικά όταν βρίσκεται απέναντι από το λαό και τις ανάγκες του. Και στην αγωνία κάποιων που θυμήθηκαν ξαφνικά ξανά την Κοκκινιά, που ούτε με GPS δεν μπορούν να τη βρουν, γιατί έχουν πάρει οριστικά διαζύγιο με τους αγώνες του λαού της, βάζοντας πλάτη στην αντιλαϊκή διοίκηση του Δήμου μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, αφού αγωνιούν λοιπόν να ξαναγίνει η Κοκκινιά κόκκινη, τους λέμε «Ναι, θα γίνει και θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό, με ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ και με τη λαϊκή συσπήρωση στη Δημοτική Αρχή». Πάμε λοιπόν δυνατά, γιατί με το ΚΚΕ μπορούμε να τα καταφέρουμε, γιατί το ΚΚΕ είναι εδώ, δεν έλειψε ποτέ από κανέναν αγώνα, από καμία διεκδίκηση, τα έβαλε και τα βάζει με θεούς και δαίμονες και τα κατάφερε να σταθεί όρθιος ο λαός μας και να μη σιωπήσει. Πάμε για ακόμα πιο ισχυρό ΚΚΕ στις 25 του Ιούνιου και με το λαό νικητή σε Νίκαια και Ρέντι και στις δημοτικές εκλογές τον Οκτώβρη. Ο λαός λέμε ότι πρέπει τώρα να γράψει το δικό του σενάριο, να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Σε αυτόν τον δρόμο σας προσκαλούμε να περπατήσουμε όλοι μαζί, γιατί και στους Δήμους είναι μόνοι τους με τη στρατηγική της κερδοφορίας των λίγων στην πλάτη του λαού. Και είμαστε όλοι μας με τους κοινούς μας αγώνες για τις ανάγκες των πολλών και της νέας γενιάς. Καλή δύναμη στους αγώνες που έρχονται, κοκκινίζουμε τις κάλπες.